Στα μαχαίρια Μόσχα-Ελσίνκη. Οδεύουμε προς οριστικό κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων Φινλανδίας-Ρωσίας, αντέδρασε άμεσα το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με σημερινή δημοσίευση της ρωσικής πύλης ειδήσεων Avia Pro, λοιπόν, η Φινλανδία ετοιμάζεται να κλείσει τα περάσματα κατά μήκος όλων των συνόρων της με τη Ρωσία. Η πηγή της εν λόγω είδησης λέγεται πως είναι άτομα που σχετίζονται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας της σκανδιναβικής χώρας. Η κυβέρνηση του Φινλανδού Πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο σκέφτεται σοβαρά αυτές οι μέρες την πιθανότητα να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα, ίσως ακόμη και σήμερα τα μεσάνυχτα, 3η 21 Νοεμβρίου. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο αναμένεται να πάρει τελική απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα στην επόμενη συνάντησή του. Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο αυτό δεν έχει προβεί σε δημόσιους σχολιασμούς για το θέμα, ωστόσο λέγεται πως τα σύνορα θα κλείσουν την ημέρα μετά τη συνάντηση. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες αφότου σας είχαμε ενημερώσει πως η Φινλανδία είχε αποφασίσει να κλείσει 4 συνοριακά περάσματα στα σύνορα μήκους άνω των 1.300 χιλιόμετρων με τη Ρωσία. Αυτό έγινε συγκεκριμένα την προηγούμενη Πέμπτη και αφορούσε τα περάσματα Βάλιμα, Νουτζάμα, Ιμάτρα και Νιράλα, δηλαδή τα 4 δημοφιλέστερα περάσματα στα σύνορα των δύο χωρών. Συνολικά υπάρχουν 9 συνοριακά περάσματα μεταξύ Φινλανδίας και Ρωσίας. Εχθές Δευτέρα πάντως, και σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Κρεμλίνο δήλωσε πως δυσαρεστήθηκε βαθύτατα από την απόφαση της Φινλανδίας να κλείσει τα περάσματα στα σύνορα με τη Ρωσία, μιας και αυτό δείχνει πως το Ελσίνκι υιοθετεί μια όλο και πιο αντιρωσική στάση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, προβαίνοντας σε δηλώσεις ρουτίνας, αρνήθηκε για άλλη μια φορά τις κατηγορίες της Φινλανδίας πως η Μόσχα σκόπιμα στέλνει παράνομους μετανάστες στα σύνορα με την σκανδιναβική χώρα, τονίζοντας πως οι Ρώσοι συνοριοφύλακες υπηρετούν τα καθήκοντά τους βάσει των κανονισμών. Μιλώντας για την απόφαση του κλεισίματος των 4 περασμάτων, ο Πεσκόφ δήλωσε πως αυτό μας προκαλεί μόνο βαθιά δυσαρέσκεια, επειδή είχαμε μακροχρόνια καλές σχέσεις με την Φινλανδία, ουσιώδεις σχέσεις βασιζόμενες στον αμοιβαίο σεβασμό. Και φυσικά μετανιώνουμε που αυτές οι σχέσεις αντικαταστάθηκαν από μια ξεκάθαρα ρωσοφοβική στάση, την οποία ξεκίνησαν να εστερνίζονται οι ηγέτες αυτού του κράτους, έκλεισε τις δηλώσεις του ο Πεσκόφ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.